Και ενώ τώρα σε επίπεδο διπλωματικό γίνονται βήματα εξομάλυνσης, Μανώλη, έχουμε εμπριστικές δηλώσεις από τον Τούρκο πρόεδρο στη Σμύρνη και από τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας. Πρέπει να πούμε ότι ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Τζευδέτ Κιρμάς, υποστήριξε ότι, όπως τουλάχιστον δήλωσε, φέτος θα γιορτάσει, λέει, η Τουρκία τα 50 χρόνια της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο, έτσι όπως μιλάει ο ίδιος. Και λέει χαρακτηριστικά ότι αν δεν είχε κάνει την επέμβαση, τη στρατιωτική επέμβαση η Τουρκία, τότε η Κύπρος θα είχε γίνει σαν τη Γάζα και οι Τουρκοκύπροι θα είχαν την ίδια μοίρα. Μια δήλωση που ουσιαστικά αντιδρά πολύ έντονα εναντίον της νόμιμης κυπριακής δημοκρατίας. Από την άλλη, είχαμε τον Τούρκο πρόεδρο χθες στη Σμύρνη που μίλησε για τον εχθρό που έριξαν στη θάλασσα και ζήτησε από τους οπαδούς του να το κραυγάζουν για να ακουστεί η κραυγή τους σε όλο το Αιγαίο. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ και θα παρακολουθήσουμε τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν από τη Σμύρνη. Sana yakışmıyor karalar İzmir. Evet, düşmanı denize dökerek sadece başındaki kara bulutları değil, vatanın istiklali üzerindeki...